το νεκτάρι του σπίτι σου, πού το έχεις αφιερώσει? Στον Άγιο Νεκτάριο. Γιατί? Γιατί με είχαν πετάξει έξω από την Αγία Παρασκευή, γιατί μάζευα όλα τα δέσποτα στο σπίτι στην πολυκατοικία. Και έκλαιγα ένα βράδυ, όπως τα ακούς τα σκυλιά, έκλαιγα ένα βράδυ, πήγα στη Μαραθώνο σε ένα κλεισάκι, βλέπω τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Εφραίμ, τους λατρεύω, και είπα, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρω στρέμματα να βάλω μέσα ό,τι υπάρχει εκεί έξω βασανισμένο. Και την άλλη μέρα, Κυριακή, το βρήκα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και το πήρες αυτό και το έκανα. Ναι, τα λέει, έκανα τάμα στον Άγιο Νεκτάριο. Και του λέω, Άγιο μου Νεκτάριε, για να το κάνω όλο αυτό, θα σου κάνω εκκλησάκι, του λέω. Μάλιστα το είχα καθυστερήσει και έπεσε η μάντρα. Παιδιά, ρίχνει μια θύελα και πέφτει. Και λέω, Χριστέ μου, Άγιο μου Νεκτάριε, δεν σε ξέχασα. Όντως. Και το έβαλα μέσα μετά. Εγώ αγάπησα τον πρώην σύζυγό μου και ακόμα τον αγαπάω φυσικά και έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, γιατί είχε περάσει καρκίνο, δεν μπορώ να τα λέω έξω πέρα εγώ. Είχε περάσει καρκίνο και το ξεπέρασε, και βλέποντας έναν άνθρωπο 2 μέτρα καρκινοπαθή να πατάει και να νικάει την πέτρα, να σπάει την πέτρα, είπα εγώ θα είμαι δίπλα του για όσο χρειαστεί. Έτσι δεν τον ερωτεύτηκε δηλαδή. Να, από αυτό. Είδε ένα πολύ όμορφο σταυρωμένο παιδί, το οποίο όμως έχει περάσει και έκανε έτσι διάφορα τεστ και χημειοθεραπείες, και είπα εγώ θα είμαι δίπλα του και χωρίς να κάνω οικογένεια. Και τελικά γιατί χωρίσατε, ρε Δήμητρα? Υπήρξε κι άλλο ένα θέμα έτσι σοβαρό, το οποίο όμως με το χωρισμό μας, ξέρεις, ουδέν κακό να μην γες καλού, με ένα χωρισμό ο άλλος γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Εσύ θες να κάνεις κι άλλο γάμο? Εγώ θέλω πρώτο ο Θεός να υιοθετήσω πολύ παιδάκια. Θέλω όχι ένα, παραπάνω. Καλά, σιωθετήσω ένα πρώτα. Έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία? Θέλω πάρα πολύ. Βγαίνω στα live, λέω, έχω έρθει σε επαφή. Έχεις φτάσει κοντά στο να βρεις έναν άνθρωπο που να πεις, με αυτόν θέλω να γίνω μάνα, να είναι ο πατέρας των παιδιών σου? Πολύ δύσκολο αυτό που μου θέτεις. Γιατί? Γιατί, καρδούλα μου, εγώ είμαι, υπηρετώ την επιστήμη μου. Νομίζω ότι δεν αντέχει κάποιος άνθρωπος να είμαι έτσι non-stop και workaholic και τέτοια. Πάχινες, τον κακό στο φλάρο ρε, που πάχινα, άκου πάχινα, καθόλου δεν πάχινα. Πάχινα, μπαπα πανάθεμά σε ρε, που πάχινα. Τι πάχινα ρε. Έξαλλη γίνομαι. Γιατί? Γιατί έχω αδυνατήσει και φοράω τα δυνατιστικά μου και μου λέει ο άλλος προχτές, παχίναμε, ε. Τι λες ρε, του λέω, που πάχινα. Τρελέ. Είμαι ίσα ίσα. Στο κρεβάτι αυτό περνάς καθόλου χρόνο, κοιμάσαι ποτέ? Κυρίως κοιμάμαι στο χαλί, μου αρέσει πολύ καλύτερα. Και στο κρεβάτι, άμα με δείτε πριν, αν πάτε τώρα και δείτε, είναι γεμάτο τρίχες, γιατί είναι όλα τα σκυλιά, τα κουτάβια πάνω μου. Και εσύ κοιμάσαι κάτω στο πάτωμα? Ναι, καλέ, καθόμαστε γιατί? Εδώ, γιατί υπάρχει γείωση. Μ' αρέσει να γειώνομαι, μ' αρέσει να υπάρχει, να γίνομαι ένα με τη φύση. Όλα αυτά τα ψωνίστηκα, τα τέτοια δεν τα μπορώ εγώ καθόλου. Τι να ψωνίσει και να κοιμάσαι στο κρεβάτι? Όχι, αλλά εγώ έχω συνηθίσει να κοιμάμαι στο πάτωμα, πώς θα γίνει?